Είναι μεγάλη χαρά που σήμερα πραγματοποιούμε το 13ο συνέδριο με θέμα χρηματοδοτήσεις, επενδύσεις και βιώσιμη ανάπτυξη. Χωρίς χρηματοδοτήσεις και επενδύσεις δεν έχουμε ανάπτυξη. Χωρίς όμως προσήλωση στα κριτήρια ESG δεν έχουμε βιώσιμη ανάπτυξη. Ποια είναι η σημασία? Η βιωσιμότητα και η υιοθέτηση κριτηρίων ESG από τις εταιρείες είναι μια τάση που αυξάνεται συνέχεια, όχι μόνο γιατί όλοι θέλουμε ένα καλύτερο μέλλον για το αύριο, αλλά επειδή όλοι οι stakeholders έχουν συνειδητοποιήσει την ανάγκη και σημασία των κριτηρίων ESG και της βιωσιμότητας και πλέον βλέπουμε ότι στην εφοδιαστική αλυσίδα όλοι απαιτούν από τους συνεταίρους, τους εμπορικούς συνεταίρους με τους οποίους συνδιαλλάσσονται, να εφαρμόζουν αυτές τις πολιτικές. Έχουμε ακούσει πραγματικά σήμερα το πόσο υπάρχουν συγκεκριμένα ερωτηματολόγια ανακλάδους και αναεταιρείες που οι προμηθευτές, οι πελάτες, οι επενδυτές, οι πάντες ακριβώς θέλουν να μπορέσουν να αναλύσουν και να αξιολογήσουν τις πολιτικές των εταιριών αυτών. Κατά συνέπεια, δεν είναι πλέον μία αφηρημένη θεωρητική προσέγγιση, είναι πλέον μία συγκεκριμένη πρακτική η οποία ολοένα και μεγαλύτερο την εφαρμόζουν οι πάντες. Σε κάθε τομέα, όπως είπα, οι επενδυτές, οι τράπεζες, οι προμηθευτές, είναι λοιπόν μία τάση η οποία απλώνεται όλο και περισσότερο. Και το συνέδριό μας σήμερα έχει τη μεγάλη χαρά να φιλοξενεί κορυφαία στελέχη τόσο από τον ελληνικό χώρο όσο και τον διεθνή, που αναλύουν συγκεκριμένα το πώς οι εταιρείες έχουν εφαρμόσει πολιτικές που στοχεύουν ακριβώς σε ένα καλύτερο αύριο. Να κλείσω λέγοντας ότι έχουμε μαζί μας και δύο διακεκριμένους Έλληνες του εξωτερικού, τον κύριο Ντίν Μητρόπουλο και τον Τζον Κουντούνι της Κάλαμος, οι οποίοι θα μας μεταφέρουν την δική τους εμπειρία για το πώς η βιωσιμότητα δημιουργεί αξία στους δικούς τους τομείς σε διεθνές και παγκόσμιο επίπεδο. Και κλείνω λέγοντας ότι έχουμε τη μεγάλη χαρά να τιμήσουμε με το Capital Link Sustainability Leadership Award φέτος την κυρία Βασιλική Λαδαράκου, η οποία είναι η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στην Ελλάδα. Η κυρία Λαζαράκου έχει μία καριέρα επιστημονική και επαγγελματική με πάρα πολλές περγαμηνές και τιμούμε όχι μόνο την πορεία της επαγγελματικά, αλλά επίσης και τη συμβολή την οποία έχει στην κοινωνία σήμερα με την θέση την οποία έχει ως πρόεδρος κεφαλαιαγοράς και με διεθνή αναγνώριση. Παράλληλα, να αναφέρουμε ότι αποτελεί ένα λαμπρό παράδειγμα για το πώς οι γυναίκες σήμερα αποτελούν κομμάτι του επιχειρηματικού γίγνεσθε. Η κυρία Λαζαράκου είναι η πρώτη πρόεδρος γυναίκα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στα τελευταία 30 χρόνια. Οπότε είναι μεγάλη χαρά που την έχουμε μαζί μας και το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του Περιφερειάρχη κυρίου Πατούλη. Αυτό που θέλω να δεις όμως, κύριε Μπορνόζη, είναι έχουμε συγκεκριμένο οδηγό σε ό,τι αφορά την βιωσιμότητα και τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει μια εταιρεία προκειμένου τόσο να ανταποκριθεί στις ανάγκες της σημερινής εποχής, όσο και να διατηρήσει την κερδοφορία της. Κάθε εταιρεία έχει την ιδιωτερότητά της. Υπάρχουν, αν θέλετε, πλαίσια τα οποία σκιαγραφούν τις διάφορες πολιτικές που μπορεί να ακολουθήσει κάθε εταιρεία. Υπάρχουν διεθνή κριτήρια, διεθνείς οδηγίες, τις οποίες οι εταιρείες πλέον εφαρμόζουν στο δικό τους επίπεδο. Άρα σίγουρα υπάρχει μια οδηγία, αν θέλετε, αλλά όπως είπα, κάθε εταιρεία πρέπει να την εφαρμόσει στο δικό της επίπεδο. Εκείνο το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να σημειώσουμε είναι ότι η εφαρμογή πολιτικών ESG δεν αντιβαίνει στην έννοια της κερδοφορίας. Σε τελική ανάλυση την μεγαλώνει και την διευκολύνει και βελτιστιοποιεί. Τα κριτήρια ESG περιλαμβάνουν τρεις πυλώνες. Περιβάλλον, environment, social, την κοινωνία και governance. Είναι λοιπόν πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι για κάθε πυλώνα
Έχουμε συγκεκριμένες οδηγίες, συγκεκριμένες πρακτικές, τις οποίες μπορεί να ακολουθήσει κάθε εταιρεία και βέβαια όλα αυτά μπαίνουν σε ένα σύνολο το οποίο οι εταιρείες πρέπει να επικοινωνήσουν στους επενδυτές, στους χρηματοδότες, στους εμπορικούς εταίρους.